Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ, ήταν τα λόγια του 70χρονου ασθενή που υποβλήθη στην πρώτη πανελλαδικά επέμβαση ουρητηρικού bypass με τη χρήση μοσχεύματος δάκρων και σιλικόνης. Ο συγκεκριμένος ασθενής, μετά από την επικοινωνία εγώ που είχα, που γνώρισα τον κάποιους γιατρούς οι οποίοι το κάνανε αυτό και επικοινώνησα, τον ενημέρωσα τον ασθενή για αυτή τη μέθοδο ακριβώς και ο ασθενής δέχτηκε να συμμετάχει, να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση, το οποίο και είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χτες από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Σάβα Καζούλη, και την ομάδα του. Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι πολύ σημαντική για τον ασθενή με νεφροστομία, καθώς θεραπεύει μια αναπηρία που σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής. Για κάποιους λόγους, οι οποίοι τις τελευταίο καιρό είναι και συχνοί, οι οποίοι είναι κατά σειρά οι όγκοι, κακοήθειες, είτε της κοιλιακής χώρας, είτε γυναικολογική όγκη, ή για κάποιες θεραπευτικές πράξεις όπως είναι ακτινοβολίες, αυτό το σωληνάκι χαλάει. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια θεραπευτική πράξη, παρά ο ασθενής έμενε με μία αναπηρία που λεγόταν νεφροστομία και είχε έφερε μόνο με σακουλάκι. Με αυτή τη μέθοδο, η οποία τονίζω είναι ενδοσκοπική, τελείως ανώδυνη για τον ασθενή, όλος αυτός ο ουρητήρας αντικατασχέται με ένα μόσχευμα πρωτοποριακό για το σημείο αυτό, το οποίο είναι από σιλικόνη και δάκρων. Γίνεται αυτή η αντικατάσταση ενδοσκοπικά, ο ασθενής είναι καλά την επόμενη μέρα, χωρίς να έχει τομές και πάνω απ' όλα δεν έχει αναπηρία. Η επέμβαση διήρκησε μόλις μια μισή ώρα τη στιγμή που τα στατιστικά δείχνουν ότι σε άλλα νοσοκομεία του εξωτερικού που έχει εφαρμοστεί, έχει διαρκέσει μέχρι και 9 ώρες. Αυτό το υλικό είναι πρόσφατα ανακαλύφθηκε, γιατί η χρήση του, και γι' αυτό και έρθει ειδικός τεχνικός από την ΛΙΕΓΗ να μας βοηθήσει γι' αυτό και τη χρήση του υλικού, το οποίο από εδώ και πέρα πιστεύω ευελπιστώ να γίνει η ρουτίνα, γιατί είναι και πολύ εύκολο στην τοποθέτηση και, όπως είπα, πολύ ανώδυνο. Η επέμβαση κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ασθενής με νεφροστομία και το κράτος βγαίνουν κερδισμένοι αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάζονται περίπου 500 ευρώ κάθε μήνα για σακουλάκια και σωληνάκι. Δεν έχει σακουλάκια. Δεν έχει πόνους, δεν έχει αλλαγές, δεν έχει λοιμώξεις. Η επέμβαση αυτή έγινε πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη... Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω και όλη την ανεσιολογική ομάδα, την νοσηλευτική ομάδα και όλους τους γιατρούς του τμήματος, οι οποίοι βοήθησαν στο να επιτύχει αυτή η πράξη.